Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εμπορική έκθεση Αλέξπο 2023 και βρισκόμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου, τον κύριο Χριστόφορο Τοξίδη. Κύριε Τοξίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, σε όλους που μας ακούνε. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και την προβολή της έκθεσής μας. Κύριε Τοξίδη, η Αλέξπο 2023 είναι πλέον γεγονός. Άνοιξε τις πύλες της εχθές μετά από 5 χρόνια απουσίας. Πείτε μας ποια είναι τα συναισθήματά σας. Υπάρχει πραγματικά συναισθηματική φόρτιση, γιατί μετά από 5 χρόνια εδώ δείχνει ότι η επιχειρηματική κοινότητα άντιξε και είναι παρόν σε αυτό το γεγονός που είναι η Αλέξπο. Είναι μια μεγάλη δράση για το επιμελητήριό μας, από τις μεγαλύτερες δράσεις τη χρονιά μέσα. Βλέπουμε τις δύο μέρες σήμερα που έχει ανοίξει, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Επίσης, ένα μεγάλο γεγονός που συνέβη πρώτη φορά είναι ότι για πρώτη φορά ένα μήνα πριν έχουν κλείσει όλα τα περίπτερα, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει και ένα περίπτερο. Φιλοξενούνται επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Είναι μια γενική έκθεση. Έχουμε κατοικία, έχουμε υπηρεσίες, έχουμε τρόφιμα, έχουμε ενέργεια, έχουμε διάφορους κλάδους όπως βλέπετε. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, επιλέξατε φέτος να λειτουργήσει 1,5 μήνα νωρίτερα, καθώς υπάρχει διτός στόχος πίσω από αυτή την επιλογή. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Βεβαίως, η έκθεση γινόταν κάθε χρόνο περί τα τέλη Ιουνίου. Φέτος επιλέξαμε να γίνει στα μέσα Μαΐου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια, αν θέλετε, των ελευθερίων, όπως λέγονται, για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και στο μάτι στον δυτικό κορμό. Δηλαδή, να φέρουμε και εμείς κόσμο στην πόλη μας για αυτήν τη μεγάλη γιορτή της απελευθέρωσης. 103 χρόνια είναι που έχει απελευθερωθεί η Αλεξανδρούπολη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή υπάρχουν, αν θέλετε, οι επιταγές, γεια σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτείας μας, ότι πρέπει να έχουμε λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε air condition φέτος στην έκθεση. Συμβάλλουμε και εμείς δηλαδή στην πράσινη ανάπτυξη της Ελλάδας, της χώρας μας και της περιοχής μας. Μάλιστα. Όπως είπατε, όπως αναφέρατε, οι εκθέτες είναι πάρα πολύ φέτος. Πείτε μας ακριβώς τον αριθμό. Είναι 120 εκθέτες μαζί με το σαλόνι αυτοκινήτων που είναι 8 εταιρείες και έχουν 50 αυτοκίνητα. Υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες, τα έχετε δει. Ναι, κάθε βράδυ μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου να πούμε ότι θα υπάρχουν και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες εδώ? Οι επισκέπτες μας μπορούν να δουν το εξής. Έχουμε τη γαστρονομία, στην οποία κάθε μέρα έχουμε διαφορετικούς σεφ, διακεκριμένους σεφ. Όπως σήμερα έχουμε τον Δρίσκα, αύριο έχουμε Βαρθαλίτη, μεθαύριο έχουμε. Να δω και το πρόγραμμα έτσι για να σας βοηθήσω λίγο, να με βοηθήσει λίγο. Είναι η κυρία, δεν πειράζει, του Τζόγλου. Είναι τα κέκ μαγειρικής της σχολής δικής μας. Έχουμε παράλληλες δραστηριότητες, έχουμε μουσικά συγκροτήματα κάθε βράδυ μετά τις 9.30-10 το βράδυ για να δώσουν έτσι χρώματα, αρώματα, μουσική, συναισθήματα. Σήμερα είναι Ευρύτικη Ζυγιά, αύριο είναι Lollipop, Δευτέρα είναι Ωρεβουάρ, Τρίτη είναι ένα συγκρότημα πάνω από την περιοχή μας. Γενικότερα δηλαδή προσπαθήσαμε στην έκθεση να βάλουμε και άλλες δραστηριότητες και να γεμίσουμε τον χρόνο και των μεγάλων ανθρώπων αλλά και των παιδιών. Έχουμε και ένα φορητό πλανητάριο το οποίο λειτουργεί από σήμερα. Μας έχει έρθει τα Γιάννενα. Ανά τέταρτο μπαίνουν 36 άτομα μέσα. Γίνεται επίσης μια ώρα που πριν λίγο επισκέφτηκα. Οι νέοι άνθρωποι να δουν αυτό που όλοι μας έχουν δυνατότητα και έχουμε επισκεφτεί στην Αθήνα το γνωστό πλανητάριο. Έτσι ο θόλος πάνω είναι αυτός που δεν έχω δει με τα παιδιά. Και επισκέπτονται, βλέπουν και αυτή την ιστορία για να μπορέσουν και αυτή να είναι πιο έτσι οι νέοι μας να τους εμποδιάσουμε με νέα φόρια και νέα γνώση. Πρώτα σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο eevros.gr. Να πούμε τον κόσμο ότι μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου θα είναι εδώ η έκθεση ανοιχτή από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, εκτός από αύριο Κυριακή που είμαστε από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο, μετά την παρέλαση να επισκεφτούν οι φίλοι, οι πολίτες της περιοχής μας την Αλέξπο 2023. Μια πολύ καλή πρόταση, σας περιμένουμε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και στο site το eevros.gr αλλά και στο site της Αλέξπο. Σας περιμένουμε, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.